Προσωπικού θέλω ένα θέμα. Ο κύριος Λαρίστη, προσωπικού, σας ακούμε. Θα ήθελα επί προσωπικού να σας διαβάσω. Θεόπρεστε, θα σε πάρω σε... Προσωπικού, λοιπόν, ήθελα την υπομονή σας για ένα θέμα. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους. Είμαστε έμοιροι πια. Να κλείσετε τα μικρόφωνα. Ακούγονται άλλοι 5 συνάδελφοι από πίσω. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Λαρίστη. Επί προσωπικού, λοιπόν, θα ήθελα την υπομονή σας για ένα θέμα που αφορά την υπόλοιψή μου. Για να απευθυνθώ στον κύριο Κουτελάκη, διαχειριστή και άρα υπευθύνου της σελίδας Νέας Σμύρνη News. Από χθες με δημοσίευμα που με κατονομάζει και έχει τη φωτογραφία μου, μου αποδίδονται αβάσιμα πράξεις και κατηγορίες. Ενώ παράλληλα, άνευ καμίας δημοσιογραφικής διοντολογίας, μου ζητείται δήλωση επί ανυπόστατων περιγραφών. Επιλέγω λοιπόν τη θεσμική οδό του Δημοτικού Συμβουλίου να σας απευθυνθώ χωρίς κουκουλοκόρη του διαδικτύου. Σε αυτά που εσείς μου αποδίδετε, κύριε Κουτελάκη, έχω να σας πω ότι τα αρνούμε. Αν κάποια στιγμή δεν αποκαλυφθεί το φημολογούμενο περιστατικό, θα φανεί ότι θύματα είναι οι 2 ετών κόρη μου και οι ανιψιές μου 4 και 7 ετών, παρά όσοι σκιαγραφούνται. Ξέρετε, με τις αήθεις επιθέσεις που δέχτηκα κατά την προεκλογική περίοδο, η γυναίκα μου έχασε ένα παιδί στην κοιλιά της. Και τότε είχε επιχειρηθεί επίσης η δολοφονία του χαρακτήρα μου. Εσείς μάλιστα αλλάξατε στάση, κύριε Κουτελάκη, αλλά δεν ήμουν παράρτημά σας, γιατί έτσι νομίζατε. Σας λέω ρητά, δεν θα μου πεθάνει ξανά κανένα άλλο παιδί μου. Ειδικά τη φορά στα χέρια μου. Άλλωστε, παρά τις προκλήσεις που δέχομαι, ο τρόπος που απευθύνομαι σε όλους είναι πάντα με σεβασμό και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Στην ανάρτησή σας αναφέρεται και κάποια δικονομικά. Σας λέω ξεκάθαρα, λοιπόν, κύριε Κουτελάκη, ότι αντί να ρίξει στον μυστήρα, όποιος θέλει να πάει στη δικαιοσύνη και να ενημερώσετε εκείνους που υποτίθεται ότι σας πληροφορούν, να καλέσουν και εμένα. Καμία δεν με έχει ενημερώσει για τίποτε ως τώρα. Πάντως, όποιος θέλει να καταγγείλει κάτι που θεωρεί ότι υπέστη, να το κάνει. Θα ελεγχθεί αρμοδίως η καταγγελία του και όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εγώ άλλωστε δεν περιφέρω στοιχεία ανθρώπων στο διαδίκτυο. Ξέρετε, δεν είμαι δικό μας. Όσους βγαίνουν από το σκοτάδι του διαδικτύου ή το προπέτασμα της νύχτας, εγώ θα τους αντιμετωπίσω ενδίκως μέχρι τέλους. Προς το παρόν, βέβαια, ως στοιχείο έχω μόνο τις δικές σας επώνυμες επιθέσεις, κύριε Κουτελάκη. Ως προς το πολιτικό γίνεστε δε, έχω να σας πω ότι είστε σε πολιτικό πανικό. Καθώς αν ξαναβρεθεί στη θέση του υποψηφίου δημάρχου, θα αποτύχετε παταγωδώς. Και το ίδιο θα συμβεί με όλους τους κονδυλοφόρους συνεργάτες που σας συνδράμουν. Για τους παιδικούς σταθμούς που αναφερθήκατε, ας είστε προσεκτικός, γιατί έχω ήδη υπογράψει εκατοντάδες αποφάσεις και δεν έχετε προσάψει το οτιδήποτε. Ενώ παράλληλα δεν έχετε συνεισφέρει με καμία πρόταση. Αντίθετα, προεκλογικά θα συζητήσουμε ποιος έφτιαξε πλεόνασμα αποστερώντας εκατομμύρια σε πόρους από τους παιδικούς σταθμούς και την κοινωνική πολιτική του Δήμου, ποιος απέτρεψε την πρόσληψη περισσότερων παιδαγωγών με αποτέλεσμα να έχουμε επί 11 χρόνια δεκάδες εργαζομένους στην ομοιρία της ανανεούμενης σύμβασής τους, και θα πρέπει να συζητήσουμε δε και ποιος θέλει να κλείσει παιδικούς σταθμούς επ' αφορμής της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής εκπαίδευσης. Τέλος, ως προς τη σύμπραξή μου με τον Σταύρο Τσουλάκη, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν στηρίζεται στη σφαγή, στο θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Στηρίζεται στο έργο για την πόλη μας. Εσάς σας αρέσει τόσο πολύ το ρήμα δίνω, που στη τηλεδιάσκεψη προημερών για τον αναπτυξιακό οργανισμό, ρωτήσατε εν τη ρήμη του λόγου τι θα σας δοθεί για να το ψηφίσετε, καθώς επί της αρχής είστε θετικός για τέτοιους οργανισμούς. Εγώ λοιπόν θα κάνω την υπέρβαση και θα ζητήσω να σας δοθεί η έμιστη θέση του Γενικού Διευθυντή. Μπας και δεήσετε να ψηφίσετε κάτι καλό για την πόλη. Κύριε Κουτελάκη, όσο bullying κι αν μου κάνετε, όσες πληγές κι αν μου καταφέρετε, ο γνωστός Γιώργος Κουτελάκη. Μάλιστα, αν θέλετε, και για να υπάρξει ρητή καταδίκη από όλους μας, προτείνω, αν το επιθυμείτε, να μπει ένα ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι καταδικάζουμε όλη τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επί του προσωπικού. Σας ακούμε, κύριε Κουτελάκη, σας ακούμε. Εντάξει, το παραλίωμα του κύριου
Δηλαδή, το σέβομαι, διότι βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και άρα κατανοώ ό,τι και να πει. Θέλω να κάνω όμως ορισμένες θεσμικές, ένα θεσμικό σχολιασμό. Κυκλοφορούσα στο διαδίκτυο επί μία εβδομάδα με σαφή υπονοούμενα ότι ο φερόμενος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος συμμετείχε σε πρόκληση επεισοδίου, ήταν ο κ. Λαρίσης. Μπορεί να μην γράφονταν το όνομά του, αλλά ζωγραφίζονταν. Επί μία εβδομάδα ο κ. Λαρίσης σιωπούσε. Ενώ καταλάβαινε ότι μέσα στο Δήμο, στον ίδιο τον κόσμο των υπαλλήλων, στην κοινωνία της πόλης, το όνομά του διαχαιόταν. Η ιστοσελίδα στην οποία έχω την ευθύνη δεν αναφέρθηκε στο όνομά του επί μία εβδομάδα. Ο ίδιος δεν αισθάνθηκε την ανάγκη, διαβαλόμενος εις τις ρήμες της πόλης και στις ρούγες, να κάνει μία δήλωση, έτσι, δικαίωμά του βεβαίως, να κάνει μία δήλωση και να διαψεύσει το γεγονός. Εγώ με προσεκτικό τρόπο στην ιστοσελίδα μας είπα ότι αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να έχει εμπλακεί σε αυτό το επεισόδιο. Φέρεται να έχει εμπλακεί σε αυτό το επεισόδιο. Βεβαίως, αν ο κύριος Λαρίσης θεωρεί ότι δεν είναι πλάκη σε κανένα επεισόδιο ή εν πάση περιπτώσει το επεισόδιο στο οποίο είναι πλάκη είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που κυκλοφορούν και άλλες ιστοσελίδες της πόλης και όχι μόνο η δική μου, χωρίς το όνομά του βεβαίως, τότε θα είμαι στην ευχάριστη θέση και η δική μας ιστοσελίδα, όπως και άλλες, να δώσουν στη δημοσιότητα τη δήλωση. Εγώ δεν κατάλαβα ότι ο κύριος Λαρίσης δεν εμπλέκεται στο επεισόδιο. Δεν κατάλαβα να λέει ότι δεν προέβη σε πράξεις βιοπραγίας ή χειροδικίας σε βάρος παιδιών της πόλης. Αυτό που είπε ότι είναι προεκλήθη πρώτα από εκείνα, από τους όποιους φερόμενους να τον ενόχλησαν. Και πιθανότατα βάζει και ένα στοιχείο το οποίο εγώ το αξιολογώ, ότι μπορεί να κινδύνευσαν και άτομα της οικογένειάς του ή της ευρύτερης οικογένειάς του. Ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή δεν έχετε μπλακεί σε αυτό το επεισόδιο? Σας κατεδίκασε κανένας? Σας γράψαμε ότι φέρετε να είστε συμμέτοχος, να έχετε λάβει μέρος σε ένα επεισόδιο, το οποίο είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν είχε και άλλα χαρακτηριστικά, νομίζω οποιοδήποτε θα μπορούσε να δημοσιεύσει την άποψή σας. Τώρα όλα τα περιπολιτικά και τα λοιπά και τι κάνω και αν θα είμαι και αν δεν θα είμαι, δεν με αφορούν και δεν με ενδιαφέρει να τα σχολιάσω τώρα. Λίμον να σχολιάσω τώρα του κύριου Λαρίση το κάθε εκεί. Εκείνος αρνήθηκε να σχολιάσει τον κύριο Κοντζέ, ας πούμε, που ήταν κατά του ολοκαυτώματος. Τώρα εγώ θα ασχολούμαι με τον κύριο Λαρίση εφόσον μου κάνει τέτοια επίθεση? Δεν θέλω. Μένω στο γεγονός. Μένω στο γεγονός. Αν κάνει μία δήλωση, πολύ ευχαρίστως να τη δηλώσουμε. Δεν κατάλαβα να διαψεύει. Κύριε Κουτελάκη, εσείς βρίσκεται σε θέση πανικού αυτή τη στιγμή. Εγώ σε κάνω πανικό. Αν αυτά που λέτε θεωρείτε ότι είναι αρκετά, ωραία, θα τα πείτε και όταν κληθείτε εκεί που πρέπει να τα πείτε. Πολύ αν θεωρείτε ότι είναι αρκετά, ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. Και αν έχω το ίδιο σας, κύριε Κουτελάκη, το ξέρει πολύ. Και ξέρει και το δικό μου. Αυτό δεν θέλω αυτό, να πω. Αυτό είναι σαφές. Και αυτό το δείξαν και οι εκλογές. Έτσι, αυτό είναι απολύτως σαφές. Τώρα, σε σχέση με τη δήλωση, γιατί αυτή με ενδιαφέρει, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, αλλά πολύ ευχαρίστως γιατί έχει δικαίωμα, αν μας στείλει δήλωση και σε όποιο όπου κρίνει εκείνος ο κ. Λαρίσης, για να υπάρξει και δική του άποψη που μπορεί να είναι και διαφορετική, πολύ ευχαρίστως θα δημοσιευθεί την άλλη στιγμή. Εξάλλου, εγώ δεν είμαι από τους κουκουλοφόρους του διαδικτύου, γιατί επωνύμως έχω μία σελίδα την οποία έχω δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο με το που ενεργοποιήθηκε η σελίδα ότι εγώ είμαι ο υπεύθυνος αυτής της σελίδας. Δεν έχει σημασία ποιος γράφει τι γράφει, εγώ είμαι ο υπεύθυνος αυτής της σελίδας. Άρα το περί κουκουλοφόρων, μάλλον σε άλλους φίλους του εν πάση περιπτώσει ή γνωστούς του ας τα αποδώσει και όχι σε μένα. Εκτός αν δεν εννοούσε εμένα γι' αυτό, γιατί εγώ επωνύμως κάνω ό,τι κάνω, δεν κρύβομαι, οπότε το παίρνω πίσω. Αν εννοούσε όμως εμένα, λέω να ψάξει αλλού να βρει τους κουκουλοφόρους. Είμαστε εδώ και μιλάμε. Και αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενων μου και των γραφωμένων μου. Και αν κάπου είμαι λάθος, είμαι έτοιμος να το διορθώσω ανά πάσα στιγμή και ώρα ή να βάλω και τη διαφορετική άποψη που μπορεί να υπάρχει. Για ένα πράγμα, τελειώνω αμέσως, για ένα πράγμα
Εξάλλου, στο κύριε Λαρίση, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Εντάξει, αυτούς με τους οποίους συνεργάζεστε, εμένα με έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια. Λοιπόν, αφήστε τις ευαισθησίες και δεν με αγγίζουν. Αυτούς με τους οποίους συνεργάζεστε, με έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια. Για πράγματα που αθώθηκα. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Αν αρχίσω να λέω κι εγώ ό,τι ξέρω, θα γίνουμε εδώ πέρα κόλαση. Εγώ με προσεκτικό τρόπο έβαλα μια είδηση. Αν είναι λάθος, είμαι έτοιμος να τη διορθώσω. Τώρα, σε σχέση, και κλείνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με αυτό που είπε, τι θα μου δώσει και τι θα σου δώσω στη συζήτηση που είχαμε την τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, επειδή έδωσε μια διαστρεβλωμένη εικόνα ή άφησε να εννοηθεί μια διαστρεβλωμένη εικόνα, είπα το εξής. Ζητάτε από την αντιπολίτευση να ψηφίσει αυτό το θέμα. Τι δίνεται ως συμμετοχή πολιτική και όχι προσωπική της αντιπολίτευσης στη Γενική Συνέλευση. Πέστε μας τι επιφυλάσσετε για την αντιπολίτευση, τι της δίνεται σε αυτόν τον αναπτυξιακό οργανισμό, όχι μόνο του Δήμου Νέας Μύρνης, αλλά και των υπολείπων Δήμων, για να σκεφτούμε σοβαρά τι πρέπει να κάνουμε, και δεν εννοούσα ποτέ και σε καμία περίπτωση καμία δική μου προσωπική συμμετοχή. Εξάλλου ούτε με ενδιαφέρει, ούτε θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι το οποίο είχε ένα προσωπικό χαρακτήρα. Δεν θα το έλεγα σε μία τηλεδιάσκεψη. Ακόμα και αν ήθελα κάτι, θα πω πως το Δήμαρχο. Δεν θα το έλεγα ποτέ σε μία. Αν αφορά την παράταξή μου, δεν αφορά κανένα προσωπικά.